Είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε, κυρία Παπάζογλου. Η πρώτη μέρα μας βρήκε με μέτρια έως ικανοποιητική την εικόνα στα καφέ. Σε ό,τι αφορά όμως την εστίαση, η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, για να μην τη χαρακτηρίσω τραγική. Mm-hmm. Κατά 95% ήταν μειωμένος ο κύκλος εργασιών του κλάδου της αμυγούς εστίασης. Και αυτό βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ήταν η επανελειτουργία της εστίασης ξεκίνησε Δευτέρα. Δεν είναι μια καλή μέρα για τα εστιατόρια και τα συναφή καταστήματα εστίασης. Είχαμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν δυσμενείς. Και από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη και την εικόνα γενικότερα της αγοράς και για κλάδους όπως είναι το εμπόριο, που παρόλο που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 20 μέρες η επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, δείχνει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών, και αυτό προκύπτει λογικά από τη μείωση της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών, οι οποίοι έχουν υποστεί και αυτοί, όπως και οι επαγγελματίες που είχαν αναστείλει τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, αλλά και εκείνες που ήταν ανοιχτές ήταν ουσιαστικά κλειστές κατά τη διάρκεια του συνεγερμού, με μείωση του κύκλου εργασιών από 50 έως 90%. Ναι. Και οι καταναλωτές βέβαια ως εργαζόμενοι, μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων είχε μπει σε αναστολή, και αντιλαμβάνεστε ότι τα 534 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή περίπου 17 ευρώ την ημέρα, δεν είναι αρκετά για να έχουν ένα επαρκές εισόδημα οι πολίτες, καταναλωτές, για να υπάρχει και ανάλογη ζήτηση στον κλάδο της εστίασης. Και βέβαια έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που δεν λειτουργεί, διότι δεν έχουν εξωτερικούς χώρους, και προϋπόθεση για να ανοίξει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι να έχει ταυτόχρονα εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Mm-hmm. Και πολλά καταστήματα δικά μας δεν έχουν εξωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστά. Και βέβαια στους τουριστικούς προορισμούς πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει λόγω και έλλειψης πελατών. Κύριε Πρόεδρε, τα οικονομικά μέτρα και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, πώς τα κρίνετε? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση από τους επαγγελματίες γενικότερα που έχουν πληγεί από τον COVID-19, ή υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να γίνουν τελείως διαφορετικά και θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω οικονομική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους? Κύριε Παπάζογλου, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στο πρώτο στάδιο ήταν θετικά και ήταν μέτρα αφενός για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης, και εδώ είχαμε τη μεγάλη επιτυχία ως χώρα να έχουμε τα λιγότερα κρούσματα και τις λιγότερες απώλειες ανθρώπινης ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προσδίδει προστέμενη αξία στο brand name ελληνικός τουρισμός. Από την άλλη, τα μέτρα ήταν ανακουφιστικά, και όταν χρειάστηκε να περάσουμε σε μέτρα τα οποία θα στήριζαν την επιχειρηματικότητα, τα μέτρα κατά την άποψή μας, κατά την άποψη και της ΓΕΣΕΒΕ, κρίνονται ανεπαρκή. Και κρίνονται ανεπαρκή γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ρευστότητας. Mm-hmm. Και όπως έλεγα σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, αυτό που λείπει από την επαγγελματία των έμπορων, το βιοτέχνη, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Mm-hmm. Και γίνομαι πιο σαφής. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξέρουμε τους κανόνες και την βοήθεια που μπορούν να έχουμε από το κράτος. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα, ανακοινώνονται συνέχεια νέα μέτρα, σπασμωδικά δηλαδή ουσιαστικά, και θέλουμε μέτρα τα οποία να έχουν ένα ορίζοντα του επόμενου εξαμήνου. Φυσικά, λόγω της ρευστότητας και των χαρτογράφητων νερών στα οποία πλέουμε, μπορεί να επικυρωποιούνται, αλλά σε κάθε κατεύθυνση, σε κάθε περίπτωση μάλλον, θα πρέπει να δείχνουν την κατεύθυνση αυτού του πλούστου στα χαρτογράφητα νερά. Να ξέρει mm-hmm. ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ότι θα στηριχθεί φορολογικά, θα στηριχθεί με ρευστότητα, θα στηριχθεί με μείωση του μη μισθολογικού κόστους ή επιδότηση, αν θέλετε, του μη μισθολογικού κόστους, mm-hmm. έτσι ώστε να φύγει από πάνω μας το άγχος και η αγωνία για το αύριο. Γιατί αυτή η αγωνία και το άγχος για το αύριο θα χτυπήσει στο μεγάλο κίνδυνο που λέγεται ανεργία. Θα υπάρξουν απολύσεις. Ναι. Προληπτικά θα υπάρξουν απολύσεις για να μην υποστούμε και οι επιχειρήσεις τις συνέπειες τις καταστροφικές αυτής της πανδημίας, που μετεξελίσσεται σε οικονομική κρίση. Κύριε Καβαθά, ναι. Το
πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ζαπίου και το μένουμε όρθιοι 2 του κύριου Τσίπρα, πώς σας φάνηκε? Γιατί ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι, αν δεν κάνω λάθος, μιλούμε για 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που έχει παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση και σε τομείς που θα μπορούσαν να φέρουν την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία μετά τον COVID-19. Πιστεύετε ότι εκεί θα ήταν πιο υλοποιήσιμα τα στοιχεία που δόθηκαν από τον πρώην Πρωθυπουργό? Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, το «Μένουμε όρθιοι 2», έχει θετικά σημεία, έχει σημεία που δίνει μία ρευστότητα στην αγορά και αυτό βέβαια σε μία δημοκρατία όπως είναι η δική μας μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης, δημόσια συζήτησης, και βεβαίως θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού προτάσεις που κάνει και η αντιπολίτευση, είτε αυτή είναι η αξιωματική είτε η ελάσσον αντιπολίτευση, να λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση και να αξιοποιούνται οι προτάσεις. Δεν είναι κακό στη δημοκρατία να υπάρχει μια σύνθεση διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων. Ας πάρουμε τα θετικά του κάθε προγράμματος, είτε της κυβέρνησης, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε των άλλων πολιτικών κομμάτων, του Κινήματος Αλλαγής και των άλλων πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ας δούνε και τις θέσεις που ανακοινώνουν και οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Η ΓΕΣΕΒΕ σήμερα έστειλε στους 300 βουλευτές μας, στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στα πολιτικά κόμματα ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα πολιτικής με 8 άξονες που ακουμπούν όλα τα προβλήματα των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οπότε λέτε ότι θα έπρεπε πρωτού ανακοινωθούν τα οικονομικά μέτρα στήριξης, γιατί η υγειονομική κατάσταση φυσικά έπρεπε να τηρηθεί, αυτό που ζήτησαν οι λοιμοξιολόγοι και το επιτελείο του κ. Τσιόδρακη Επιτροπή. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια, ας το πούμε, κοινή σύσκεψη και κατάθεση προτάσεων από όλη την αντιπολίτευση συνολικότερα, αλλά και από φορείς, κύριε Πρόεδρε, για να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι, ας το πούμε, αποδεκτό από όλες τις πλευρές και ίσως ήταν και πιο σωστό σε κάποια σημεία, έτσι? Ακριβώς. Εγώ, κυρία Παπάζογλου, είμαι θειασότης εδώ και πάρα πολλά χρόνια της εθνικής πολιτικής. Όταν αντιμετωπίζει η χώρα μια κρίση σαν την κρίση του κορονοϊού σε υγειονομικό επίπεδο, η ομοψυχία που δείξαν τα πολιτικά κόμματα, κυβέρνηση, με την πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη και του πολιτικού κόσμου της χώρας, είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης όταν θα υπάρξει εθνικό σχέδιο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης που θα είναι αποτέλεσμα συνενετικών διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή μιας συνδιάσκεψης που μπορούν να κάνουν τα πολιτικά κόμματα για να καθορίσουμε στρατηγικές, εθνικές πολιτικές για την οικονομία. Η οικονομία είναι η βάση της επιβίωσης του λαού και είναι επιβίωση της ίδιας της κοινωνίας. Δηλαδή, χωρίς επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, θα εκτοξευθεί η ανεργία. Χωρίς εργαζόμενους καταναλωτές δεν θα υπήρχε η ζήτηση. Δεν θα κλείσει ο κύκλος του χρήματος. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι μετά από μια μεγάλη καταστροφή, είτε αυτό είναι πόλεμος, είτε είναι φυσικά φαινόμενα, είτε είναι μια πανδημία, είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτά τα προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο χωρίς την στήριξη από το κράτος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί κανείς να την παραβλέψει. Ευχαριστώ Άρα, πολύ. Χρειάζεται κίνητρα από το ίδιο το κράτος και χρήμα από το ίδιο το κράτος.